Καλησπέρα κύριε Μαριά. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με το θέμα αυτό. Καταλογικός πυρετός αφάνισε βεβαίως την κτηνοτροφία στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Χάθηκαν πάρα πολλά ζώα, κεφάλαιο βεβαίως πάντα για τους κτηνοτρόφους μας, κύριε Μαριά. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι υπάρχει μια τεράστια καταστροφή. Είναι χιλιάδες τα ζώα τα οποία έχουν προσβληθεί. Και παρότι η θνησιμότητα ήταν στο 1% με βάση τα στοιχεία, το τελευταίο διάστημα, και είχα και οχλήσεις και εγώ στο θέμα αυτό, έχει αυξηθεί πάρα πολύ και είναι υπερβολική. Γι' αυτό τον λόγο, επειδή είδα ότι ναι μεν ξεκίνησε μια ανακοίνωση, έκανε το Υπουργείο για να δώσει κάποια χρήματα για αποζημιώσεις σε ζωικό κεφάλαιο κυρίως, βλέπω ότι τα χρήματα αυτά δεν επαρκούν. Τα ποσά που δίνονται ανά ζώο δεν είναι πολύ μεγάλα και υπάρχουν και διαμαρτυρίες των κτηνοτρόφων μας. Και επειδή επίσης υπάρχει μια ευρωπαϊκή διάσταση στο θέμα, δηλαδή έχουν πληγεί επίσης σκοπάδια και στη Βουλγαρία και στην Ρουμανία, και μάλιστα οι καταγγελίες ήταν ότι πέρασε η νόσος στον Εύρο κυρίως από κοπάδια της Βουλγαρίας. Εδώ λοιπόν μπαίνει μια διευρωπαϊκή, αν θέλετε, διάσταση. Και αυτό που ζήτησα με ερώτηση που κατέθεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι, ανεξαρτήτως των χρημάτων που θα δώσει η ελληνική πλευρά μέσα από τα κονδύλια που υπάρχουν, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να δοθεί μια έκτακτη ενίσχυση επιπλέον, η οποία να οδηγήσει στην πλήρη αποζημίωση των κτηνοτρόφων μας. Διότι το να του δώσει του κτηνοτρόφου ένα ποσό για κάθε ζώο που σφάζεται δεν σημαίνει ότι αναπληρώνεται όλο το ζωικό κεφάλαιο, διότι έχει κάνει μια επένδυση, έχει απώλεια εσόδων, είτε επειδή το ζώο πλέον θα σφαγιαστεί και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την κατανάλωση, ή επίσης αυτά που έχουν πληγεί και από αρρώστιες βγάζουν πολύ λιγότερο γάλα και επίσης δεν χρησιμοποιούνται αυτό το γάλα στην κατανάλωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι άλλο πράγμα η αποζημίωση που θα δώσει το Υπουργείο ανακεφάλι ζώο και άλλο η πλήρης αποζημίωση που ζήτησα εγώ με παρέμβασή μου εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να καλυφθεί το κομμάτι αυτό για τους κτηνοτρόφους μας, να μπορέσουν να ανασάνουν σε μια φάση που οι ίδιοι είναι και φτωχοποιημένοι λόγω του μνημονίου, λόγω των μέτρων, λόγω της έλλειψης κατανάλωσης. Πραγματικά περνούν δύσκολες στιγμές. Ακριβώς. Κύριε Μαριά, βεβαίως τώρα το ζήτημα το θέσατε κι εσείς. Είναι το τι γίνεται γενικότερα με την αντιμετώπιση των ζωνώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως αφορά αυτό το θέμα την χώρα μας, γιατί συνορεύει με τις χώρες οι οποίες έχουν ζητήματα τέτοια και μεταδίδονται οι ασθένειες αυτές, οι ζωνώσεις, από τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Και εδώ και πολλά χρόνια βεβαίως θα πρέπει να πω ότι συζητάμε το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα των ζωνώσεων, έτσι ώστε να μην έχουμε πρόβλημα. Και επίσης το δεύτερο ζήτημα είναι ότι οι ίδιοι κτηνοτρόφοι εδώ έθεταν το θέμα ότι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως στη Ρουμανία ή σε άλλες χώρες, υπήρξε αντιμετώπιση με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή δόθηκαν και εμβόλια. Κοιτάξτε, για το θέμα των εμβολίων έχει ανοίξει και μια συζήτηση στην Ελλάδα και υπήρξε και μια απάντηση του κυρίου Κουκουλόπουλου σε προτάσεις για να γίνουν εμβολιασμοί κλπ. Υπάρχουν ήδη κάποιοι εμβολιασμοί που σχεδιάζονται να γίνουν, υπάρχουν κάποια φάρμακα. Δεν θα ήθελα να μπω στο κομμάτι το οικειονομικό, γιατί είναι κάτι που το ξέρουν καλύτερα οι κτηνίατροι και οι ειδικοί. Εγώ αυτό που προσπάθησα να αναδείξω, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, είναι η διάσταση η ευρωπαϊκή που υπάρχει. Διότι όταν έχεις ας πούμε την Βουλγαρία και από εκεί προέρχονται αρκετές ας πούμε νόσοι, πρέπει να υπάρξει ένα στοιχείο κυρίως στο κομμάτι της αποζημίωσης, και αυτό είναι σημαντικό. Στα δε άλλα μέτρα, αυτά πρέπει να υπάρξει μια ολοκληρωμένη πρόταση και από πλευράς του Υπουργείου. Δεν προχώρησα να πάω παρακάτω. Ναι, γιατί καμιά φορά ζητώντας μέτρα στα θέματα αυτά, είναι πιθανό να σου προκύψει καμία απαγόρευση σε εξαγωγές. Και αυτά λοιπόν θέλουν έτσι μια προσοχή. Γι' αυτό ήμουν ιδιαίτερα επιφυλακτικός στο κομμάτι της λήψης μέτρων, της άμεσης αποκατάστασης των κτηνοτρόφων. Και ήθελα λοιπόν να πάω στο
πιο, αν θέλετε, ανοιχτό θέμα, που είναι η πλήρη αποζημίωση, που έχουμε εδώ την διευρωπαϊκότητα, διότι φαίνεται ότι ήρθαν οι ασθένειες κυρίως από Βουλγαρία, Ρουμανία. Το να επικαλεστούμε το θέμα της Τουρκίας δεν βοηθάει πολύ, διότι mm-hmm. δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ τούτου θα αδυνάτιζε μια θέση, ας πούμε, για πλήρη αποζημίωση. Mm-hmm. Έτσι νομίζω ότι με τα στοιχεία που εγώ είχα και που είδα και από τις ενημερώσεις που πήρα, κυρίως λόγω της μεγάλης προβληματικότητας που δημιουργήθηκε σε Ρουμανία, Βουλγαρία, είχαμε ένα πρώτο χτύπημα, ας πούμε, στον Εύρο, και από εκεί και πέρα βέβαια υπήρχε η εξάπλωση. Εγώ αυτό το σημείο ήθελα να αναδείξω, για να μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι μας να πάρουν και κάποια αποζημίωση. Λέσαι. Δηλαδή να βοηθήσουμε, πάμε να μην βγει ακριβώς ανάποδα η υπόθεση αυτή, και αυτό είχε μεγάλη έτσι σημασία. Αυτός ήταν ο στόχος. Περιμένω να μας απαντήσουν, να δούμε πώς θα το χειριστούν το θέμα. Πάντως είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί πραγματικά οι κτηνοτρόφοι έχουν υποστεί τεράστια ζημιά. Ο αριθμός των ζώων είναι μεγάλος, και τα στοιχεία αυτά δεν τα πήρα να τα παρουσιάσω μόνος μου, γιατί ξέρετε, σε όλα αυτά πρέπει να έχουμε προσεκτικοί. Mm-hmm. Απλά mm-hmm. δημοσιεύτηκαν και από πλευράς Υπουργείου. Δηλαδή μέχρι στιγμής έχουν προσβληθεί 207.000 ζώα. Μάλιστα. Από αυτά είναι 181.000 πρόβατα και 24.000 έγκες. Τα βοηδή είναι λιγότερα, γιατί προσβάλλονται πιο δύσκολα. 965. Μην ξεχνάτε ότι η άλλη ζημιά που έχουν υποστεί οι κτηνοτρόφοι μας, και το γράφω στην ερώτηση, είναι ότι ήδη λόγω της ευλογιάς έχουν θανατωθεί 22.000 πρόβατα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ πρέπει να κινηθούμε σε δύο, ας πούμε, επίπεδα. Πρώτον, την πλήρη αποζημίωση των αγροτών μας, αποδεικνύοντας ότι έχει διασυνοριακές διαστάσεις η νόσος, mm-hmm. άρα να βάλει το χέρι στην τσέπη η Ευρωπαϊκή Ένωση για πλήρη αποζημίωση, και να έρθουν από εκεί τα χρήματα ως έκτακτη, προσέξτε το βάζω, έκτακτη οικονομική ενίσχυση, όχι από τα λεφτά που έχουμε πάρει ήδη. Ναι. Έτσι, έκτακτη, αυτό έχει μεγάλη σημασία, να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Το δεύτερο είναι να πάμε βεβαίως σε μια πολιτική, τι θα γίνει με το ζωικό κεφάλαιο, πώς θα αντικατασταθεί και τι επενδύσεις θα γίνουν. Και το τρίτο, που το θέσατε αλλά εγώ δεν το βάζω γιατί θέλει μια προσοχή, είναι τι μέτρα θα υπάρξουν ευρύτερα σε σχέση με τη μη εξάπλωση της ασθένειας, αν θα γίνονται εμβολιασμοί. Αυτό θα ήθελα, ας πούμε, προτιμούσα να το χειριστεί υπεύθυνα είτε το Υπουργείο είτε οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε σωστά. Μην κάνουμε και κανένα φάουλ εμείς εδώ πέρα σε θέματα, προσπαθώντας να βοηθήσουμε και στο τέλος μας βγει ανάποδα. Γιατί όλα αυτά, ξέρετε, θέλουν μια προσοχή στα θέματα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να αναπτύξουμε το θέμα αυτό. Φαντάζομαι θα έχετε και εξειδικευμένους επιστήμονες και κτηνοτρόφους να το δουν το θέμα. Βεβαίως, το παρακολουθούμε. Άλλωστε, αφορά και την Κεντρική Μακεδονία, κύριε Μαριά. Το ξέρω, το έχει θέμα, πάρα πολλά προβλήματα. Και είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Και προβλήματα. Να πω κάτι από αυτά που διάβασα. Είδα ότι οι ελληνικές ράτσες δεν έχουν προσβληθεί. Δηλαδή, πρόβατα που είναι από ράτσες ελληνικές είναι πιο ανθεκτικά στον καταρροϊκό έτσι πυρετό. Βεβαίως πρέπει να ληφθούν μέτρα και για την απαγόρευση των ελληνοποιήσεων. Δηλαδή τώρα γίνεται και ολόκληρη ιστορία με τις ελληνοποιήσεις. Αυτά πρέπει να τα προσέξουμε για να μπορέσουμε είναι πολλά να κρατήσουμε τα ζητήματα. Την ποιότητά μας, να κρατήσουμε, ας πούμε, ζωντανή την κτηνοτροφία μας. Και θυμόσαστε και πρόσφατα είχα κάνει έγκαιρα μια ερώτηση να μην γίνονται κατασχέσεις στην εξισωτική ακριβώς των κτηνοτρόφων. Ακριβώς. Είναι σοβαρό το θέμα και να σας πω εγώ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν είμαι στην Επιτροπή Αγροτικών Θεμάτων και Κτηνοτροφίας, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα κυριότερα θέματα και προβλήματα. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να το ξαναδούμε, βέβαια, κύριε Μάνα. Ένα δευτερόλεπτο μόνο να σας πω ότι σήμερα το βράδυ θα μιλήσω στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ στο Στρασβούργο, που βρίσκομαι από όπου και σας επικοινωνούμε, για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Για άλλη μια φορά θα θέσω το λοιπόν θέμα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτό το σημαντικότατο θέμα, και ξέρω ότι και στην περιοχή ευρύτερα και της Μακεδονίας έχουμε και μαρτυρικά χωριά. Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Γεια σας.